Αρκούδα, λοιπόν, και όρμηξε το ποσοσφαίρα και ανέβηκε και εδώ πέρα. Αυτό απάνω ανέβηκε και σώθηκε. Με τη Λία στα μεγάλα της αγώνια και τα μικρά να την ακολουθούν, η Αρκούδα γύρισε πίσω στη φωλιά της. Ο άτυχος Αλβανός Βοσκός ακόμη και τώρα δεν έχει συνέλθει από το φόβο. Χρυσές δουλειές κάνει στοιχείο ένας δαιμόνιος κτηνοτρόφος, ο οποίος όμως δεν εκτρέφει κάποιο από τα γνωστά είδη ζώων της χώρας μας. Ο 35χρονος Νίκος Λεονταράκος έχει φέρει από την Αφρική στρουθοκαμήλους και αυτή τη στιγμή έχει ένα εκτροφείο με 120 πτηνά. Είναι ψηλές και εντυπωσιακές, το χρώμα του σταχτή. Τρέχουν σαν τον άνεμο και ενίοτε κρύβουν το κεφάλι τους στη γη. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές. Η καταγωγή τους μακρινή και εξωτική. Εμείς πάντως τις συναντήσαμε σε ένα ελληνικό νησί. Και αν δεν καταλάβατε, μιλάμε για τις 120 στρουθοκαμήλους της Κίου. Πώς αυτές οι στρουθοκάμηλοι έκαναν το μεγάλο ταξίδι από την Νότια Αφρική στην Ελλάδα? Όλα οφείλονται σε αυτόν τον άντρα. Ο 35χρονος Νίκος Λεονταράκος από πολύ μικρός ονειρευόταν να φτιάξει εδώ στην Ελλάδα ένα εκτροφείο με στρουθοκάμηλους. Μετά από αρκετά χρόνια κατάφερε και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Σήμερα έχει τις περισσότερες στρουθοκάμηλους στην Ελλάδα. Για να λειτουργήσει όμως ένα τέτοιο εκτροφείο χρειάζονται πολλά χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν ο 35χρονος άντρας τα βγάζει πουλώντας, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, το κέλυφος των αυγών. Πολλοί είναι αυτοί που ζωγραφίζουν πάνω στο περίβλημά τους. Αυτά τα έργα τέχνης λοιπόν, εκτός από περιζήτητα, είναι και πανάκριβα. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να εκτρέφουμε 1000 πουλιά κάθε χρόνο. Γι' αυτό απαιτούνται 60 γεννήτωρες για να παίρνουμε αυτή την παραγωγή. Πάντως θεσπέσιο είναι και το κρέας της στρουθοκαμήλου. Και από ό,τι φαίνεται αξίζει τα λεφτά του. Όπως λένε οι ειδικοί, είναι πολύ θρεπτικό και υγιεινό, καθώς έχει ελάχιστα λιπαρά και σχεδόν καθόλου χοληστερίνη. Έχει τεράστια ζήτηση και ήταν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησε η εκτροφή και στην Ευρώπη. Και νομίζετε ότι το πιο περιζήτητο δέρμα είναι το κροκόδιλο? Κάνετε λάθος. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι αυτή τη στιγμή το δέρμα της στρουθοκαμήλου είναι το πρώτο στις προτιμήσεις. Καλή σας ημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας. Σήμερα Τετάρτη 19 Μαΐου θα έχουμε καλό καιρό. Θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις όμως με μέτριους ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τα σημαντικά γεγονότα που είχαμε μέχρι αυτή την ώρα. Είχαμε και απόψε βομβαρδισμούς. Στόχος ήταν το Βελιγράδι και οι εγκαταστάσεις της Γιούγκο Πετρόλ στην περιοχή της Τσουκάριτσα. Ήταν η πρώτη φορά που χτύπησαν μέσα στο Βελιγράδι από την ημέρα εκείνη που χτύπησαν την Κινέζικη πρεσβεία. Σήμερα επίσης κρίνεται στο Ελσίνκι και η τύχη της ελληνικής πρότασης για 48ωρη εκεχηρία. Στη χώρα μας, βασικό θέμα της επικαιρότητας παραμένει η επίθεση στη γερμανική πρεσβευτική κατοικία, αλλά κυρίως τα λάθη και τα ίχνη που άφησαν πίσω τους τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Είναι το κασκέτο με τις τρίχες, είναι οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και στον τόπο από τον οποίο εκτοξεύθηκε η ρουκέτα, αλλά και στο αυτοκίνητο. Έρευνα το εγκληματολογικό να δει μέσω του DNA τι μπορεί να αποφέρει αυτή η έρευνα, αλλά ωστόσο πρέπει κανείς να συλληφθεί για να συγκριθούν, να διασταυρωθεί το δικό του DNA με τα στοιχεία που βρέθηκαν για να υπάρξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Είχαμε μια ισχυρή έκρηξη στις 3.30 τα ξημερώματα σε βουλκανιζατέρ στην Ιερά Οδό, στη συμβολή της με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Βοτανικό. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα ή τραυματίες, είχαμε μόνο μεγάλες, τις βλέπετε, υλικές ζημιές, δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα, αλλά και το κατάστημα υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Όπως εκτιμά η ασφάλεια, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για προσωπικές διαφορές των δραστών με τον καταστηματάρχη. Υπάρχει ένταση, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, από τις 5 για την ακρίβεια το πρωί, στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί εκεί από τις 5 το πρωί και εμποδίζουν την αναχώρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Το αίτημά τους και οι διαμαρτυρίες τους αφορούν στην απομάκρυνση του αμαξοστασίου από αυτή την περιοχή. Τώρα, την ώρα που οι Τούρκοι εξακολουθούν να προκαλούν και να αποπειρώνται να δημιουργήσουν ένταση στο Αιγαίο, οι κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών εξακολουθούν και αυτοί να νιώθουν αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και να αγωνίζονται να παραμείνουν στον τόπο τους. Εδώ και μέρες στη Λίμνο οι κάτοικοι βρίσκονται συνεχώς σε κινητοποίησεις. Τους βλέπετε εδώ. Θα έχουμε σε λίγο και αναλυτική συζήτηση για αυτό το θέμα. Και αυτό γιατί οι συγκοινωνίες πάνε από το κακό στο χειρότερο. Μειώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι αεροπορικές και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τα δρομολόγια, και έτσι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται.
Στα ίχνη των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, τουλάχιστον σοβαρές πιθανότητες για τον εντοπισμό τους έχει πλέον η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά το χτύπημα εναντίον του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα. Βασικό στοιχείο είναι οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν εκτός από τον τόπο της επίθεσης και στο κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η οργάνωση Φάντασμα. Μετά από 24 χρόνια δεκάδων βομβιστικών επιθέσεων και δολοφονιών, η οργάνωση Φάντασμα φαίνεται να παίρνει πια σάρκα και οστά. Οι νέες κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν τα μέλη της οργάνωσης 17 Νοέμβρη στην τελευταία τους επίθεση κατά της οικίας του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρη αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον ένας τρομοκράτης έχει τραυματιστεί. Το αυτοκίνητο, ένα λευκό Toyota Corolla, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του Γερμανού πρέσβη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Ήταν ένα παρκαρισμένο, ένα παλιό κρέμ αυτοκίνητο και είχαν έρθει εδώ διάφοροι αστυνομικοί και μάλλον ήταν των τρομοκρατών που δείξανε τις οβίδες. Οι αστυνομικοί έχοντας τη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία φωτιά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να συνθέτουν το puzzle που μπορεί να τους οδηγεί στην ταυτότητα ενός από τους τρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Σε λίγες ημέρες θα έχουν στη διάθεσή τους τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA από το αίμα που βρήκαν στο σημείο της επίθεσης. Το αίμα αυτό θα συγκριθεί και με τις κυλίδες που εντοπίστηκαν στα πίσω καθίσματα και το φινιστρίνι του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να γνωρίζουν εάν είναι ένας ή δύο οι τρομοκράτες που τραυματίστηκαν. Οι τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη έκλεψαν το λευκό Toyota Corolla του Κωνσταντίνου Λιάπη που το είχε σταθμεύσει έξω από το σπίτι του στην οδό Εστίας μόλις 3 ώρες πριν πυροδοτήσουν τη ρουκέτα εναντίον της οικίας του Γερμανού πρέσβη. Η τηλεόραση του Sky θα σας αποκαλύψει τώρα ποιο ήταν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι τρομοκράτες. Τα μέλη της 17 Νοέμβρη στάθμευσαν το λευκό Toyota Corolla στην είσοδο του γκαράζ της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, απέναντι δηλαδή από την πρεσβευτική κατοικία. Αμέσως μετά την επίθεση επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και με λυγιώδη ταχύτητα έστριψαν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι τρομοκράτες της οργάνωσης 17 Νοέμβρη στάθμευσαν το αυτοκίνητό τους, ένα λευκό Toyota Corolla μοντέλο του 1979, σε αυτό ακριβώς το σημείο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Χαλάνδρη, ένα χιλιόμετρο δηλαδή μακριά από το σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Η εξέταση DNA δίνει ένα ατού στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι από εδώ και στο εξής θα μπορούν να συγκρίνουν το αίμα υπόπτων για τρομοκρατικές ενέργειες με εκείνο που βρέθηκε στο αυτοκίνητο και στον τόπο της επίθεσης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα δείξουν επίσης το φύλο και τη φυλή του τρομοκράτη. Τα στοιχεία αυτά πάντως αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από την κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μην δίνετε εντύπωση ότι επίκειται η σύλληψη των δραστών. Εκείνο που ανησυχεί τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σταλεί κάποια προκήρυξη από την οργάνωση. Κάτι που, όπως πιστεύουν, σημαίνει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Όλοι ανησυχήσαμε πάρα πολύ από αυτή την ενέργεια, την οποία κανείς δεν περίμενε, απέναντι μιας φίλης χώρας και ενός νέου πρέσβου, ο οποίος ερχόταν με τα καλύτερα αισθήματα στην Ελλάδα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα που δείχνουν να αναθερμαίνονται μετά από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης, είχαμε και νέα τουρκική προβοκάτσια στη θαλάσσια περιοχή της κοντά στην Ήμια, μάλλον και νέα τρομοκρατική προβοκάτσια φοβούνται οι ελληνικές λιμενικές αρχές που βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Οι τουρκικοί τηλεοπτικοί σταθμοί συνεχίζουν να μεταδίδουν προκλητικά ρεπορτάζ σχετικά με το επεισόδιο της Δευτέρας. Η γνωστή ομάδα των Τούρκων που δύο μέρες τώρα στείνει σκηνικό ένταση στο Αιγαίο ήταν και σήμερα αποφασισμένη να συνεχίσει τις προκλήσεις της. Αυτή τη φορά όμως τα σχέδια των Τούρκων χάλασε ο καιρός. Η σφοδρή θαλασσοταραχή που επικρατούσε στην περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα των Βραχονησίδων Ήμια τους απέτρεψε από το να παραβιάσουν για μία ακόμη φορά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στη θερμή ζώνη του Αιγαίου βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sky Γιάννης Μανακάς. Μαζί με άλλους Έλληνες δημοσιογράφους καταγράφει τις εξελίξεις από την Κάλυμνο. Το σκάφος του λιμενικού, όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, πλησιάζει ένα από τα ψαροκάικα που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή. Το περιτριγυρίζει. Οι άνδρες του με τον ασύρματο ρωτούν τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο ψαροκάικο ποια ακριβώς είναι η κατεύθυνσή τους, ποιος είναι ο σκοπός που πλέουν σε αυτή την περιοχή. Είναι ένα από τα ψαροκάικα με ελληνική σημαία, ξεκίνησε από την Ψέριμο. Αντίθετα, κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν χθες στην περιοχή προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης. Όχι μόνο δεν έκαναν λόγο για παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα δύο τουρκικά καΐκια στα οποία επέβαιναν, αλλά αντίθετα, στα καθαρά προπαγανδιστικά ρεπορτάζ τους ισχυρίστηκαν ότι τα ελληνικά περιπολικά σκάφη παραβίασαν τα τουρκικά χωρικά ύδατα, προβάλλοντας έτσι τα γνωστά επιχειρήματα της τουρκικής κυβέρνησης περί κρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Θα με σκοτώσουν για την πατρίδα μου. Γιατί φυλάω πατρίδα.
Το λέει το καρδί μου και του φέκι να μου δώσω θα πολεμήσω. Şu anda Kardan hemen önündeki Türk sularındayız. Ancak gördüğünüz gibi Yunan sahil güvenlik botu yine şu anda yanımıza yanaşıyor ve Türk sularında olmamıza rağmen bize buradan sanırız dünkü gibi yine tacize bulunarak buradan bize dışarıya çıkmamız konusunda uyarıda bulunacaklar. Έτσι παρουσίασε η δημοσιογράφος του τουρκικού καναλιού Show TV το επεισόδιο που έγινε χθες κοντά στα Ήμια. Ακούσατε τη δημοσιογράφο να μιλάει για τουρκικά χωρικά ύδατα και να αποκαλεί τις βραχονισίδες Καρντάκ. Τα στημένα ρεπορτάζ των Τούρκων δημοσιογράφων εξόργησαν ακόμη και συναδέλφους τους από άλλα τουρκικά μέσα. Όπως χαρακτηριστικά είπαν, κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι, αντί να καλύπτουν τα γεγονότα, δημιουργούν ειδήσεις με το να στείνουν γεγονότα. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα σε βουλκανιζατέρ στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Βοτανικό. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας πιθανολογούν ότι χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο σε εκρηκτικός μηχανισμός και δεν αποκλείουν τα κίνητρα των δραστών να αφορούν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, μια ισχυρή έκρηξη αναστατώνει τους κατοίκους της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Βοτανικό. Έντρομοι πετάγονται στα μπαλκόνια τους για να αντικρίσουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το βουλκανιζατέρ που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιμόμουν και άκουσα τον μπαμ που έκανα από το μέτσι και σηκώθηκα, άνοιξα τον παράθυρο γιατί φοβήθηκα για το αυτοκίνητο και βγήκα έξω και είδα καπνό να βγαίνει το μαγαζί, τίποτα άλλο. Αυτό. Μύριζε και ποτάλο παρότι τα λοιπά. Ναι, κάτι μύριζε. Για μπαρούτι, όχι, κάτι άλλο ήταν. Οι άγνωστοι έσπασαν την εξωτερική βιτρίνα του καταστήματος, τοποθέτησαν στο εσωτερικό του τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Η ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε δευτερόλεπτα αργότερα άφησε πίσω της ένα κρατήρα περίπου 30 εκατοστών και προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Δύο περιπολικά της άμεσης δράσης έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν το χώρο. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισαν ήταν κομμάτια τζαμπιών διάσπαρτα στο δρόμο και καπνούς να βγαίνουν από το κατάστημα. Ακούσαμε ένα μπαμ, καπνίλα, αμάξια τρέχανε τώρα. Τι ήτανε, ποιοι ήτανε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Από τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δεν απέμεινε σχεδόν τίποτα, γεγονός που κάνει την αστυνομία να υποθέτει ότι η σύνθεσή του ήταν είτε μασούρια με δυναμίτη δεδεμένα μεταξύ τους με μονωτική ταινία, είτε TNT. Οι άνδρες ασφάλειας μετά από αρκετή ώρα περισυνέλεξαν τα υπολείμματα του βραδύκαυσου θητηλιού που χρησιμοποίησαν οι άγνωστοι για να πυροδοτήσουν τη βόμβα. Οι ερευνές τους τώρα εστιάζονται σε τυχόν διαφορές που μπορεί να έχει ο ιδιοκτήτης με τους αγνώστους. Και μια ευχάριστη είδηση στις αγκαλιές της συζύγου του και των παιδιών του θα βρεθεί πολύ σύντομα ο Έλληνας ναυτικός που παρέμεινε για 13 μήνες φυλακισμένος σε πλοίο σε λιμάνι της Αλγερίας. Ο 35χρονος Κώστας Στεφανιάς θα πάρει ειδική άδεια από τις Αλγερινές αρχές για να επιστρέψει στη χώρα μας μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειάς του από την τηλεόραση του Sky. Έχω να κάνω φοβερή ανακοίνωση. Φοβερή ανακοίνωση. Παρακαλώ ησυχία, ο παπάς έρχεται σε δυο. Το γέλιο των παιδιών ακούστηκε και πάλι στο σπίτι της οικογένειας Στεφανιά. Μετά από 13 μήνες βασανιστικής αναμονής, ο ναυτικός Κώστας Στεφανιάς επιστρέφει σε λίγες ημέρες από το Αλγέρι και πάλι στην Ελλάδα. Όλον αυτόν τον καιρό η σύζυγος του ναυτικού, η Μαρία Στεφανιά, προσπαθούσε να βάλει τέλος στο μαρτύριο της ομοιρίας του άντρα της. Μάταια, ο Κώστας Στεφανιά συνέχιζε να βρίσκεται υπό περιορισμό στο λιμάνι του Αλγερίου, καθώς οι αρχές τον θεωρούσαν ως το μόνο νόμιμο εκπρόσωπο της ρουμάνικης εταιρείας που χρεοκόπησε. Χρειάστηκε η παρέμβαση της τηλεόρασης του Sky για να συγκινηθούν οι αρμόδιοι. Νωρίς το πρωί, ο Αλγερινός πρέσβης στην Ελλάδα ανακοίνωσε με επιστολή του στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ότι κατ' εξαίρεση δόθηκε η άδεια στον Κώστα Στεφανιά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αμέσως, ο Sky επικοινώνησε με τον Έλληνα πρέσβη στο Αλγέρι, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ενημερωθεί για αυτή τη νέα εξέλιξη. Μια στιγμή έχω μια ρηματική διακοίνωση εδώ από το Υπουργείο. Α, ωραία. Είστε και οι πρώτοι οι οποίοι το μαθαίνετε. Παίρνω μόλις τώρα ρηματική διακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μου λένε ότι του εδόθη άδεια αναχωρήσεως. Ο Έλληνας ναυτικός είναι ελεύθερος από σήμερα με το διαβατήριο του αναχείρας να ταξιδεύσει και να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην πατρίδα μας και στην οικογένειά του. Σας ενημερώσαμε από το πρωί ότι είναι έκρηθμη η κατάσταση αυτή την ώρα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Είναι οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν συγκεντρωθεί εκεί και εμποδίζουν. Από τις 5 το πρωί υπάρχει αυτή η συγκέντρωση και εμποδίζουν την αναχώρηση των λεωφορείων. Η Κατερίνα Θανασιάδη βρίσκεται εκεί από το πρωί και θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα είναι πάρα πολύ έκρηθμη. Οι κάτοικοι ήρθαν εδώ από τις 4 και 10 το πρωί και έκλεισαν συμβολικά
την είσοδο του αμαξοστασίου εδώ στο Βοτανικό. Βέβαια τα πράγματα ξέφυγαν λίγο στις 7 η ώρα το πρωί, όταν οι οδηγοί του αμαξοστασίου επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους χωρίς να υπάρχει λόγος και αιτία. Οι οδηγοί επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους. Ακριβώς. Ναι, ήμασταν απ' έξω και καλύπταμε το γεγονός κανονικά, την διαμαρτυρία των κατοίκων του Βοτανικού, του Μεταξουργείου. Επειδή θέλουν να φύγει το αμαξοστάσιο από την περιοχή, γιατί τους δημιουργεί προβλήματα. Ήταν λοιπόν απ' έξω και έκαναν τη δική τους διαδήλωση. Οι οδηγοί, βλέποντας ότι εμείς τραβάμε τις εικόνες, άρχισαν χωρίς λόγο. Και σε τι ενοχλήθηκαν οι οδηγοί του ΟΑΣΑ? Ορίστε. Σε τι τους ενόχλησε? Τους ενόχλησε προφανώς ότι εμείς τραβούσαμε την ώρα εκείνη τους διαδηλωτές που φώναζαν να φύγει το αμαξοστάσιο, εικόνες δηλαδή του ρεπορτάζ. Τους ενοχλούσε λοιπόν το γεγονός ότι βρισκόμασταν ακριβώς μπροστά στην είσοδο, παίρναμε δηλώσεις από τον κόσμο που διαμαρτυρόταν και όλα αυτά τα λεωφορεία δεν μπορούσαν να βγουν από τα αμαξοστάσια. Είναι όπως καταλαβαίνετε από τις 4 το πρώτο, μόνο 10 κατάφεραν να φύγουν. Τα υπόλοιπα βρίσκονται μέσα και δημιουργήθηκε από το πουθενά μια έγκριθμη κατάσταση. Επιτεθήκαν εναντίον των δημοσιογράφων, επιτεθήκαν στο δικό μας τηλεοπτικό μέσο και στον καμεραμάν αλλά και στον ηχολήπτη. Πιαστήκανε στα χέρια. Μπορώ να σας πω ότι ο Δημήτρης ο Γεωργατάς έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Πολύ εύκολα ξεχνάνε οι υπάλληλοι οδηγοί και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ τη δική μας την προσπάθεια εδώ και χρόνια, πριν από χρόνια μάλλον, ακριβώς για να ξαναβρούν τις δουλειές τους. Ακριβώς. Έχω την εντύπωση. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει ήταν να φύγουμε εμείς από εδώ πέρα. Τότε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ. Ναι, τότε με τα επεισόδια ήμασταν συνεχώς στο πλευρό τους. Όλα τα κανάλια, όλοι οι δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι τώρα ότι χωρίς λόγο και αιτία επιτεθήκαν εναντίον μας, ζητούσαν να φύγουμε. Όσο δεν απομακρυνόντουσαν οι κάμερες, δημιουργούσαν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Από τις 7 παρά 10 που σημειώθηκε αυτό το περιστατικό, μέχρι τώρα δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Πολύ δύσκολα μπορούμε να τραβήξουμε εικόνες. Σε λίγο βέβαια θα καταφέρουμε, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση. Θα τα δείτε και από κοντά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επιτεθήκαν εναντίον μας και με πολύ άσχημο τρόπο. Με πληροφορούν ότι σε ελάχιστα λεπτά θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, άρα δεν σε καθυστερώ. Ναι. Να πας να δουλέψεις εκεί, να στήσουμε τη ζωντανή σύνδεση και να έχουμε και εικόνα από την περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Την έντονη δυσφορία του για τα σκάνδαλα στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο έδειξε και έμπρακτα χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τον οποίο απολογήθηκαν οι μοναχοί και ο ηγούμενος που φέρονται αναμειγμένοι. Ο κ. Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι περιμένει το εισαγγελικό πόρισμα, ενώ την ίδια ώρα έρχονται στο φως και νέες απίστευτες ιστορίες αγοραπολισιών κτημάτων της Μονής, όπου εμπλέκονται ακόμη και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος. Ενώπιον του Πατριάρχη Βαρθολομαίου βρέθηκαν οι τρεις εκδιωχθέντες μοναχοί και ο καθαιρετής ηγούμενος του μοναστηριού Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της Πάτμου, οι οποίοι κατηγορούνται για οικονομικές κυρίως ατασταλίες στην εκκλησιαστική περιουσία. Οι κληρικοί παραδέχτηκαν τα λάθη τους και ζήτησαν συγγνώμη από τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Sky, ο κ. Βαρθολομαίος αρχικά στάθηκε αυστηρός μαζί τους. Η απάντηση που τους έδωσε ήταν η εξής: «Εγώ τους είπε, δεν μπορώ να κάνω πίσω. Περιμένω την απόφαση της εισαγγελικής έρευνας». Ήρθα στο Πατριαρχείο, έγιναν δεκτοί από τον Παναγιώτο Οικουμενικό Πατριάρχη, υπέβαλαν τη συγγνώμη τους και επιφυλάχθη η Μήτρη Εκκλησία να λάβει την προσήκουσα απόφαση όταν θα έρθει η ώρα. Οι τέσσερις εκδιοχθέντες μοναχοί δεν ήταν μόνοι τους στο φανάρι. Μαζί τους και ο πρώην ηγούμενος της Μονής Επισκόπου Τράλεων, Ισίδωρος, που επί των ημερών του είχαν γίνει πολλές αγοραπολισίες στις περιουσίες των μοναστηριών της Πάτμου. Παρουσίασαν μάλιστα στον Πατριάρχη και επιστολές συμπαράστασης από κατοίκους και κληρικούς, καθώς και έγγραφα που δικαιολογούσαν τις πράξεις τους. Ωστόσο, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να μεταπίσει τον Πατριάρχη. Και εμείς λυπηθήκαμε, αλλά ούτε θα ξαναεπαναληφθεί, ούτε πρόκειται να συνεχιστεί. Με τους παπάδες δεν τα βγάζεις πέρα. Οι πέντε μοναχοί αναχώρησαν νωρίς το πρωί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η εισαγγελική έρευνα και η έρευνα που διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος δείχνουν ότι το χάος που επικρατούσε στις αγοραπολισίες της περιουσίας του μοναστηριού έδινε την ευκαιρία στους φερόμενους ως αγοραστές να περιφράξουν δεκαπλάσια στρέμματα από αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο. Όπως στην περίπτωση ενός κατοίκου του νησιού που αγόρασε ένα οικόπεδο 3 στρεμμάτων και περιέφραξε 33. Ζωντανοί κινδύνευσαν να καούν ένας 55χρονος και ο γιος του που τυλίχθηκαν στις φλόγες ξαφνικά χθες το πρωί όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημά του στον Βύρονα. Ο Ελευθέριος Φάρμας και ο 25χρονος γιος του Παναγιώτης βγήκαν έξω φλεγόμενοι, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να καταφέρουν να περιορίσουν τις φλόγες που απειλούσαν και διπλανά διαμερίσματα. Πανικός στο Βύρονα. Ένα κατάστημα παραδόθηκε στις φλόγες και δύο άνθρωποι κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί.
Οι σπαραχτικές φωνές και οι κραυγές τους που καλούσαν απελπισμένα σε βοήθεια ταράξαν τους κατοίκους της οδού Μελίνας Μερκούρη. Βγήκανε φλεγόμενο, ο πατέρας βγήκε μέσα του δρόμου. Ολόγυμνος είχε μείνει από τη φωτιά. Ήταν τρομερό, δεν έχω ξανά κάτι τέτοιο. Από πάνω μέχρι κάτω. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης Ελευθέριος Φάρμας και ο νεαρός γιος του Παναγιώτης εκείνη την ώρα εργάζονταν. Χωρίς να το καταλάβουν, εγκλωβίστηκαν στον πύρινο κλειό. Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν εφιαλτικά. Οι εκρήξεις άρχισαν να ακούγονται η μία πίσω από την άλλη. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των κατοίκων ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασαν 7 οχήματα με 25 άντρες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, καθώς ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στα διαμερίσματα που βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα ήταν άμεσος. Κοιτάξαμε να κάνουμε τη διάσωση των ατόμων που ήταν στο από πάνω κτίριο. 5 λεπτά, άμα αργούσε η πυροσβεστική, θα είχε κάνει όλο το τετράγωνο εδώ πέρα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό από τις μάρτυρες δίνει την δική του εκδοχή. Τα βενζινοκίνητα που ήταν λισοπρίωνο. Ναι, θα τα δέξω. Πιθανώς αυτό έκανε κανένα σπιθύρα και πήρε φωτιά. Πήγε ο πατέρας του, ας πούμε, να το βοηθήσει και κάτι κλώτσισε, έπαιρνε κανένα μπετόνι με βενζίνη και έγινε ζημιά. Τον Ελευθέριο Φάρμα και το γιο του Παναγιώτη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκάβματα, ενώ ο γιος του έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Σόι, μετά την περιπέτειά τους, αποβιβάστηκαν στην Ξηρά οι μαθητές από την Κηφισιά που ταξίδευαν προς την Ίδρα και το πλοίο που τους μετέφερε προσάραξε στα βαθύ στην Αγία Μαρίνα της Έγινας. Είναι η επιχείρηση σωτηρίας των 189 μαθητών από το πρώτο γυμνάσιο Κηφισιάς. Το κρουαζιερόπλοιο Ιφηγένεια Άννα, με το οποίο πήγαιναν μονοήμερη εκδρομή στην Ίδρα, προσάραξε σε αβαθή λίγα μέτρα από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα. Υφήρηκαμε κάποιο σε βράχο πάνω και μετά από λίγο υπήρχε λίγο πανικός. Μόλις το πλοίο κάθισε, οι ναύτες πέταξαν γρήγορα τους κάβους στις ψαρόβαρκες που έτρεξαν να βοηθήσουν. Ευτυχώς εκεί κοντά βρισκόταν και το πλοίο Ελβίρα. Προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο και αμέσως, όπως βλέπετε κι εσείς, με σκάλες άρχισαν να μεταφέρουν τα παιδιά από το ένα πλοίο στο άλλο. Η μεταφορά των μαθητών κράτησε περίπου μισή ώρα. Προσεκτικά και χωρίς να πανικοβληθούν, ένα-ένα τα παιδιά πάτησαν το πόδι τους πρώτα στο κατάστρωμα του πλοίου Ελβίρα και από εκεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Με τη ζωή του παρολίγο να πληρώσει την επιθυμία του να παίξει με τα παιδιά της γειτονιάς σε ένα εξάχνο κοριτσάκι στην Νίκαια, η μικρή αριστεία πάτσα από απροσεξία έκανε βουτιά στο κενό από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στον δεύτερο όροφο και τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή ήδη ένα εξάχνο κοριτσάκι από την Νίκαια. Έκανε βουτιά στο κενό από τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λακωνίας και Τζαβέλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Βλέπω τη μαμά, παιδί μου, το παιδί μου, ένα ταξί περνούσε εκείνη τη στιγμή με κάποιους επιβάτες, το βουτήξαν, το βάλανε μέσα το παιδί. Η αριστεία πάτσα βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της και έβλεπε τους φίλους της να παίζουν στο δρόμο. Η μητέρα της εκείνη την ώρα ήταν στο μαγαζί της που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Η μικρή ανέβηκε σε μια καρέκλα και άρχισε να την φωνάζει. Ήθελε να της επιτρέψει να κατέβει και εκείνη στο δρόμο για να παίξει. Το κακό έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι φοβερό αυτό το σοκ που έπαθε αυτή η κοπέλα, να δει το παιδί να πέφτει και να το δει και σε αυτά τα χάλια που το είδα. Το παιδάκι ήταν, όταν το είδα, ήταν, μάλλον ξέρετε τι ήταν, έσκασε από 20 μέτρα πάνω, 20 μέτρα και έγινε. Έπεσε κάτω και εδώ είναι τσιμέντο. Το άτυχο κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σύμφωνα με τους θεράποτες, οι ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Η αριστεία παρουσίασε μικρή βελτίωση, δεν έχει διαφύγει όμως ακόμα τον κίνδυνο. Τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι είναι σοβαρά και τα πρώτα 3-24 ώρα είναι κρίσιμα. Έκλεισε χθες μία από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες στα αστυνομικά χρονικά με την απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης για τα τρία μέλη του περιβόητου συνδικάτου του εγκλήματος. Ο Κώστας και ο Βασίλης Ανδρεάδης και ο Σωτήρης Κούσης αρνήθηκαν και πάλι ότι πυροβόλησαν και εκτέλεσαν εν ψυχρό τον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας στην αιματηρή ληστεία στην Ιγρήτα των Σερών πριν από 6 χρόνια. Στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού εφετείου της Θεσσαλονίκης ζωντάνεψε για μία ακόμη φορά η δράση του διαβόητου συνδικάτου του εγκλήματος. Της μεγαλύτερης πείρας κακοποιών που έχει καταγράψει ποτέ το αστυνομικό δελτίο. Τρία από τα μέλη της πείρας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου, ο Κώστας Ανδρεάδης, ο Σωτήρης Κούσης και ο Βασίλης Ανδρεάδης, είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε 25 χρόνια κάθειρξη για την αιματηρή ληστεία της Εθνικής Τράπεζας στην Ιγρήτα Σερών το 1993. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, οι κακοποιοί είχαν εκτελέσει εμψυχρό τον υπάλληλο Γιώργο Καραγκιόζη και είχαν τραυματίσει τον υποδιευθυντή του υποκαταστήματος Παναγιώτη Ζαρύμπα.
Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι πραγματικοί δολοφόνοι παραμένουν ασύλληπτοι. Ο Κώστας Ανδρεάδης και ο Σωτήρης Κούσης αρνήθηκαν ακόμη και τη συμμετοχή τους στην αιματηρή ληστεία που έγινε στις 5 Ιουλίου του 1993. Αντίθετα, ο Βασίλης Ανδρεάδης ομολόγησε ότι ήταν ο οδηγός του κλεμμένου αυτοκινήτου που μετέφερε τους ληστές. Αρνήθηκε όμως ότι είχε ανάμειξη στη δολοφονία του άτυχου ταμεία της τράπεζας. Από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κανένας σίγουρος για το αν συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν στη ληστεία. Ο Βασίλης Ανδρεάδης υποστήριξε ότι στη ληστεία συμμετείχαν ο ανιψιός του Κώστας Ανδρεάδης, ο Σωτήρης Κούσης, ο Κώστας Αντωνιάδης και ο Βασίλης Σούφλας, ο οποίος δολοφονήθηκε λίγα χρόνια αργότερα από την ίδια του τη σπήρα. Ο εισαγγελέας κατά την αγόρευσή του πρότεινε να εξαιρεθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι από την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία λόγω αμφιβολιών. Με τρεμάμενη φωνή που πρόδιδε την ταραχή του, ο Βασίλης Ανδρεάδης επανέλαβε πολλές φορές κατά την απολογία του το όνομα του αρχιφύλακα Μιχάλη Χάιτα. Γνώριζε, είπε, για τη ληστεία και μάλιστα φιλοξένησε στο σπίτι του τη σπήρα των αδίστακτων κακοποιών. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει συνέχεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχεια. Τελικά το δικαστήριο καταδίκασε για δεύτερη φορά τους τρεις κακοποιούς για τη συμμετοχή τους στη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας και την εψυχρό δολοφονία του Γιώργου Καραγκιόζη. Οι ποινές τους όμως μειώθηκαν αισθητά. Ο Κώστας Ανδρεάδης και ο Σωτήρης Κούσης καταδικάστηκαν σε 16 χρόνια φυλάκιση, ενώ στον Βασίλη Ανδρεάδη επιβλήθηκαν 15 χρόνια για ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και οπλοχρησία. Με την απόφαση του, το δικαστήριο σφράγισε για πάντα μία από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες του οργανωμένου εγκλήματος που γνώρισε ποτέ η χώρα μας. Συνδέμαστε τώρα ζωντανά με το αμαξοστάσιο του Βοτανικού που έχουμε ένταση και επεισόδια. Η Κατερίνα Θανασιάδη είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα στις κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ύστερα από 3,5 ολόκληρες ώρες, το αμαξοστάσιο εδώ στο Βοτανικό είναι ανοιχτό. Τα αυτοκίνητα, όπως βλέπετε και εσείς, τα λεωφορεία έχουν ξεκινήσει, έχουν ήδη φύγει για τον προορισμό τους για να περάσουν από τις στάσεις και να πάρουν τον κόσμο. Λοιπόν, η κατάληψη ξεκίνησε γύρω στις 4 ώρα το πρωί από τους κατοίκους εδώ του Βοτανικού, του Κεραμικού, του Μεταξουργείου, του Ρούφα, αλλά και από τις γύρω περιοχές, γιατί όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, διαμαρτύρονται επειδή βρίσκεται το αμαξοστάσιο εδώ και επειδή υπάρχει τροπολογία η οποία λέει ότι το αμαξοστάσιο θα βρίσκεται για μία ακόμη δεκαετία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα λοιπόν υποστηρίζουν ότι πρέπει να φύγει το αμαξοστάσιο γιατί μολύνει την περιοχή τους, γιατί την υποβαθμίζει. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι γύρω στις 7 η ώρα δημιουργήθηκαν επεισόδια, όπως είπαμε και στην πρώτη σύνδεσή μας, εδώ έξω από το αμαξοστάσιο του Βοτανικού, και αυτό γιατί οι δημοσιογράφοι και οι καμεραμάν τραβούσαν εικόνες. Από ό,τι φαίνεται, ενόχλησαν μερικούς. Υπήρχε λοιπόν ένα λεωφορείο του ΑΣΑ που βρισκόταν ακριβώς στο σημείο που είμαστε εμείς τώρα, ναι, και έκλεινε το δρόμο. Εφόσον λοιπόν γινόταν η κατάληψη έξω από το αμαξοστάσιο, ο οδηγός που είχε το λεωφορείο σταμάτησε το όχημα ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Όταν πήγαν να τον τραβήξουν φωτογραφίες, άρχισε να φωνάζει: δεν θέλω πλάνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και εντελώς ξαφνικά επιτέθηκε πρώτα ο αντιπρόεδρος εδώ του Σωματείου των Οδηγών εναντίον του δημοσιογράφου. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου των Οδηγών? Ακριβώς δεν έχουμε μάθει, Θανάση, το όνομα, δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε προλάβει καν να του μιλήσουμε. Έχει κλειστεί μέσα στο αμαξοστάσιο. Είναι λοιπόν ο αντιπρόεδρος εδώ του Σωματείου των Οδηγών, ο οποίος επιτέθηκε στα συνεργεία, και στο πρώτο συνεργείο που επιτέθηκε ήταν το δικό μας, το συνεργείο του Sky. Επιτέθηκαν λοιπόν εναντίον του κάμεραμά μας, του Δημήτρη, του Γεωργαντά, και αμέσως, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση έγινε πάρα πολύ έγκριθμη. Άρχισαν να χτυπάνε ο ένας τον άλλον, πιάστηκαν στα χέρια και για περισσότερο από μισή ώρα είχαμε επεισόδια. Τι συμβαίνει τώρα, Κατερίνα? Τώρα, από ό,τι βλέπω, αρχίζουν, επειδή βγαίνουν τα λεωφορεία στο συνεργείο του Μέγκα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας, αρχίζουν και χτυπάνε τα αυτοκίνητα. Ποιοι χτυπάνε τα αυτοκίνητα? Έχουν μαζευτεί κάποιοι οδηγοί μάλλον και επιτίθονται, από ό,τι φαίνεται, στο συνεργείο του Μέγκα. Αυτό το αμόκ που έχει πιάσει τους οδηγούς της ΕΑΣ είναι ανεξήγητο, έχω την εντύπωση. Συγγνώμη, Θανάση, τι πες? Αυτό το αμόκ, λέω, που έχει πιάσει τους οδηγούς της ΕΑΣ είναι ανεξήγητο. Ναι, όντως είναι ανεξήγητο, γιατί οι άνθρωποι το μόνο που έκαναν ήταν μια διαδήλωση που ξεκίνησε από τις 4 το πρωί. Απ' έξω το μόνο που έκαναν ήταν να φωνάζουν. Να πούμε επίσης, Θανάση, ότι υπάρχει μία δημιουργία των ΜΑΤ εδώ. Προσπάθησε βέβαια να προστατεύσει τους δημοσιογράφους, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Ήρθανε, όπως καταλαβαίνετε, 5 με 10 λεπτά αργότερα από την ώρα που γίνανε τα επεισόδια. Δίπλα μου όμως έχουμε κατοίκους, Θανάση, εδώ του Βοτανικού, να μας πούν. Για πείτε μας ακριβώς τι γίνεται εδώ. Η εικόνα τα λέει μόνη της. Το βλέπετε κι εσείς ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε καν να αναπνεύσουμε. Ας το δει και ο κύριος Μαντέλης που έκανε την τροπολογία να παραμείνει για 10 χρόνια εδώ. Ας το δει και ο κύριος Λιαλιώτης, ο οποίος δαπάνει τόσα πολλά χρήματα
εις βάρος του ελληνικού λαού να κάνει μελέτες για ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και για καλύτερη ποιότητα ζωής. Κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Και είναι εις βάρος μας η κοροϊδία. Δεν θα την ανεχτούμε άλλο. Καλή πίστη σήμερα. Λήξαμε αυτή τη διαμαρτυρία. Αλλά την επόμενη φορά υποσχόμαστε ότι θα είναι 24 ώρες. Και θα τη θεωρήσουμε. Και παρακαλούμε πολύ τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να τη θεωρήσουν Παναθηναϊκή. Ναι, εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι επιτέθηκαν οι διοικητές? Απαράδεκτο, το είδαμε, το ζήσαμε. Νομίζω όμως ότι είναι καταγραμμένο και στις κάμερες. Ήταν απαράδεκτο. Ευχαριστούμε που ήρθατε να ενημερώσετε. Αυτή ήταν μια ενημέρωση του ελληνικού λαού.